Πήγε Χαριλάου. Ήμουν στο γήπεδο, ναι. Πόσες χιλιάδες? Καταρχήν, πάνω από 10.000, 12, 15. Μπράβο, 18, 20, 22. Μυστήριο 47. Αρχίζει το τροπάρι πάλι με τα εισιτήρια. Είναι άμα ήσασταν 12.000, πόσα εισιτήρια? Τον πρόεδρο ρώτα, εγώ δεν ξέρω. Τον πρόεδρο. Δεν είμαι στα θεωρία εγώ μέσα. Μια παρατήρηση μόνο. Ούτε στα τέτοια, στα ταμεία. Τον Πασά τον έφερε ο Μυροφορίδης. Δεν ξέρω. Αν τον έφερε ο Μυροφορίδης και έχει μανατζερικά από τον Πασά, ναι. Τον τρώτε στη μάπα. Έφαγε ο Άρης ένα μισή ημίχρονο. Ναι. Από εκεί που μπήκε ο Μπαργκάν, αν έπαιζε από την αρχή, ο Άρης θα το έπαιρνε μισό μηδέν το μάτς. Πρώτη παρατήρηση. Πες τα φίλε, γιατί αν τα δεύτερη, πω εγώ. Δεύτερη. Θα με λέει αγενή. Δεύτερη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Center for, είτε βάλω το Μιλούνοβιτς, είτε βάλω το Πασά, είτε βάλω το Διαμαντόπουλο, είτε βάλω εμένα. Center for δεν έχει. Τρίτη παρατήρηση. Ξεκινάς τον Παυλίδη και τον επιβραβεύεις σαν οχταροδεκάρι σε μάτς γιατί πετάει τα γκολ. Αγοράσατε έναν Στεφάνοβιτς γιατί δεν παίζει. Όλο το θέμα του Άρη είναι ότι το δεκάρι το εννιάρι και σήμερα ο Εκστρέμ που για ποιο λόγο να ξεκινήσει ο Πασάς ένα κανδρώνει ένα 90. Την ίδια πορεία έχει όλο το γήπεδο. Έχει καμιά σχέση ο Μυροφορίδης με αυτό το θέμα? Δηλαδή δεν και καλά επειδή τον έβρω Μυροφορίδης να τον τρώτε στη μάπα. Σε αυτό συμφωνώ. Συμφωνώ. Πάμε παρακάτω. Άντε μπράβο. Τηλεμαραθώνιο αγάπης μόνο για ζώα. Για ανθρώπους. Έκανε πέρσι φίλε μαραθώνιο και την πάτησε. Ξανά εγώ φιλανθρωπία δεν κάνω. Τέλος. Σας το λέω να το ξέρετε. Για ζώα. Για ζώα, Μιχελώνες, πουλιά σήμερα έσωσε ένα περιστέρι. Είδα ένα περιστέρι στην Αλφα Παγκαπέξω εκεί στη Μαρτίνα. Σήμερα έκανε καλή πράξη. Έσωσε ένα περιστέρι. Έσωσε ένα περιστέρι. Στο τέλος Μαΐου θα αναγκαστείς να σώσεις και ένα δικέφαλο αετό. Δεν γελάτε σαν να το πει. Ωραίο ήταν, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στον Αργιανό. Ο Λεβαντόφσκι ρωτάω το χρώμα το μαλλί. Με πιανή είναι ίδιο. Ίδιο. Οι μισοί που ακούν την εκπομπή δεν ξέρουν το Λεβαντόφσκι. Τι λες εσύ τώρα, Στέφανο. Μα στείλαν ίδιο τρεις λάθος απάντηση. Λοιπόν, λέγε. Λοιπόν, καταρχήν θέλω λίγο να απαντήσω αυτό που είπε ο Μάριος πριν τις διαφημίσεις. Ναι. Όσον αφορά για το 7 στα 7 ή 8 στα 8 σε σύγκριση με Σμύρνη και Λαμία. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, δύο παραμέτρους. Το ένα είναι ότι άλλο είναι το 7 στα 7 ή 8 στα 8 να γίνεται στο δεύτερο γύρο και άλλο είναι στις πρώτες αγωνιστικές. Έχει τεράστια διαφορά. Ένα αυτό. Και το δεύτερο είναι όταν γίνεται με σηκωμένα χέρια ή με 5 παίχτες offside. Είναι και ο τρόπος που γίνεται. Εμείς μέχρι τώρα, αν εξαιρέσει ένα μάτσο με τον Εργοτέλη που δεν το σχολίασα καν, όλα τα υπόλοιπα είναι πεντακάθαρα. Πεντακάθαρες οι νίκες της ομάδας. Λοιπόν, όσον αφορά ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε αυτόν τον τεράστιο κόσμο που έδειξε ότι υπάρχει και θα υπάρχει για τον Άρη, σε αντίθεση με άλλους που λέγανε ότι έχει μείνει ο Άρης με 2 και 3.000 κόσμο, το έδειξε και με την Παναχαϊκή και με τη Δόξα Δράμας και σήμερα στο Χαριλάου. Ο κόσμος είναι εδώ πέρα, είναι σε επάλξεις και μπράβο του μετά από 4 χρόνια που έχει περάσει τα πάνδυνα που βρίσκεται σε επάλξη αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, λοιπόν, μην ξεγελιόμαστε από το ότι έχουμε κάνει 7 νίκες σε 8 αγωνιστικές. Η ομάδα δεν έγινε ξαφνικά Μπαρτσελόνα. Απλά είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, μια πολύ σφιχτή ομάδα για την κατηγορία. Δεν παίζουμε κανένα ποδόσφαιρο που θα κερδίζουμε τα μάτς 3 και 4-0. Ναι. Να μην ξεγελάσει και να μην περιμένει ο κόσμος κάτι τέτοιο. Ναι. Θα υπάρξουν δύσκολα παιχνίδια όπως ήταν το σημερινό. Ναι. Και πρέπει η ομάδα να είναι προσγειωμένη και προσιλωμένη στο στόχο παιχνίδι με παιχνίδι. Πες μας τι είδες τώρα, άσε τώρα. 12.000 ή μισή δεν κόψαμε εισιτήριο. Τώρα, αυτά τα λες εσύ. Ναι. Λοιπόν. Συγγνώμη, δευτερόλεπτα. Κώστα, έχεις 5 λεπτά προθεσμία. Ο Λεπάτος είναι αυτό. Ρε, τι γράφουνε τώρα. Λέγε Βάση. Λοιπόν, τα λεφτά εκεί. Όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, όλοι πολλοί παίχτες δικαιολογούνται να κάνουν να είναι και σε μια άσχημη μέρα όπως ήταν για πρώτη φορά. Και τον Πασά Εκστρέμ. Πρώτο ημίχρονο. Τρελάνεται και τον Παυλίδη Δεκάρη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Που ήταν ο Μουμίν και ο Ιντζόγλου ήταν σε πολύ κακή μέρα δύο στο πρώτο ημίχρονο για πρώτο παιχνίδι. Αμυντικά γιατί? Κάναν πάρα πολλά λάθη στο χώρο του κέντρου, πολλά βίαστα λάθη, χάθηκαν δηλαδή πολλές μπάλες στο κέντρο. Ναι. Όσον αφορά τη συμμετοχή του Πασά σαν εξτρέμ και η μη συμμετοχή του Μπαργκάν, όλο το γήπεδο συζητούσε για αυτό το πράγμα και είχε την αυτοκίνηση. Αυτό δεν μας πει αυτό ο Γιατί δεν ξεκίνησε. Του Κούνδουρου που κάνει τον προπονητή. Τον Μπαργκάν ή τον Ντούνι. Ή και τον Ντούνι ακόμα. Τον Ντούνι, ναι, γιατί όχι. Ναι. Για ποιο λόγο δηλαδή, ο Πασά αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε για ποιο λόγο συνεχίζει να έχει θέση βασικού. Δεν το έχει αποδείξει αγωνιστικά. Τον Πασά το δούμε εξτρέμ. Θα το δούμε δεκάρι, θα το δούμε φόρ, θα το δούμε. Για ποιο λόγο ρε φίλε, για ποιο λόγο? Ναι. Ο Πασάς είναι, κερδίζω 1-0, τον βάζω μπροστά από τα δυο στόπερ ένα 20 λεπτό, ψηλός δυνατός, καλή μπάλα χειρισμός σε μικρούς χώρους, είναι ο Τζιόλης του Άρη. Τι δουλειά έχει στα εξτρέμ και στα δεκάρια ρε
Έχετε χαζέψει. Και μία ακόμα παρατήρηση μεσοεπιθετικά όσον αφορά το Μπλατέλο, ο οποίος έδειξε ότι είναι κάποιες φορές απελπιστικά μόνος. Δηλαδή έχει τον έπαιξε καλά ο Μπολάκης. Ναι, ο Μπολάκης. Εκτός αυτού όμως δεν είχε συμπαραστάτες σωστή. Ναι. Όταν δηλαδή ήρθε και κρίστηκε. Τον Μπούρμπο έχει από εκεί. Μπράβο, όταν έχει τον Μπούρμπο, ο οποίος επιθετικά το παλικάρι δεν μπορεί. Ενώ αμυντικά είναι πάρα πολύ στο πέναλτι μια φάση ο Μπούρμπο. Αμυντικός είναι πάρα πολύ καλά, πολύ καλός και σταθερός. Αλλά επιθετικά το παιδί δεν μπορεί να παράγει. Εντάξει. Οπότε είναι θέμα αυτό όταν παίζει στην ίδια πλευρά με τον Μπλατέλα. Που δεν, βάλει κάποιος, δεν έχει συμπαραστάτη. Στο βάλει απαριστερά. Σωστό. Ή να βάζει τσανακάκι και Μπούρμπο να τον βάλει με το ανάποδο. Και ο Βαλεριάνος δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει ψηλά. Ναι. Δεν βοηθάει το παιδί. Ναι. Από εκεί ιδιαίτερα. Ναι. Να βάλει τον Μπούρμπο αριστερά. Να βάλει τον Μπούρμπο με το ανάποδο. Ναι. Για να έχει περισσότερη πλάτος ο Τζανακάκης να χώνεται ο πλανέτης. Βέβαια, γιατί ο Τζανακάκης παίρνει μέτρα, βγαίνει μπροστά, σεντράρει. Έχει μεσοπιθετικά τουλάχιστον είναι πολύ καλύτερος από τον Μπούρου. Δεν χρειάζεται, όχι, ούτε να εφησυχάζει η ομάδα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να εφησυχάζει κανένας. Άλλη ερώτηση πρέπει να κάνει στον Βασίλη Άκη. Ναι. Ο Άρης για μένα μετά και το σημερινό τέλος. Δείχνει δηλαδή ότι τελείωσε. Το θέμα είναι από αυτούς που έχει του χρόνου που θα ανέβει. Πόσοι πρέπει να μείνουν. Κάτσε να ζήσουμε ρε μέχρι τότε. Κάτσε, μην βιάζεσαι κι εσύ. Αισιόδοξο. Είναι νωρίς για κάτι τέτοιο. Τώρα για να ασχολούμαστε με αυτό. Ο Άρης θέλει να εξασφαλίσει την άνοδό του όσο πιο νωρίς. Και μία άλλη παρατήρηση. Για να μπορεί να βγάλει λεφτά μετά. Λοιπόν. Ραπτό.gr. Κάντε like. Παρακαλώ. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος, Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.